φως αντί για σκοτάδι από χθες στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ηλεκτροφωτισμού στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που φωτίζονται οι οδικές αρτηρίες της ΒΠΕ, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού που έγινε με προσπάθεια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, το Δήμο Ηρακλείου και τη ΔΕΗ και χρηματοδοτήθηκε από τα ανταποδοτικά τέλη. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, με τη δύση του ηλίου, η βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου δεν βυθίστηκε στο σκοτάδι, με όλους τους κινδύνους που παραμονεύουν για όποιον επιχειρήσει να διασχίσει τους δρόμους στη διάρκεια της νύχτας, πεζή είτε με όχημα. Δώσαμε το αυτονόητο σε αυτή την περιοχή που, έχω ξαναπεί, παράγει φως σε καθημερινή βάση για την πόλη και, αν θέλετε, για την οικονομία του τόπου. Υπάρχει έντονος φωτισμός και θα μπορούν πλέον εδώ πέρα να κυκλοφορούν βλέποντας ένας τον άλλο σε κάποια απόσταση. Όχι όπως ήταν μέχρι τώρα η κατάσταση, που θα έλεγα πως δεν ήταν καθόλου επαρκής ο φωτισμός. Βεβαίως δεν γίνουμε 100% το πρόβλημα, το γίνουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αργότερα θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να φωτίσουμε και περιοχές που ενδεχόμενα υπάρχουν στη βιομηχανική. Μετά από πολύχρονη προσπάθεια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Δήμο υλοποίησαν το σχέδιο ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή που παρέμενε όλα αυτά τα χρόνια βυθισμένη στο σκοτάδι. Για μένα αποτελούσε ένα στοίχημα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα ως πρόεδρος τη θέση του Προέδρου του ΣΕΒΠΗ. Ξαναλέω, ήταν ένα στοίχημα για μένα το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια η βιομηχανική περιοχή. Οι βασικές οδικές αρτηρίες μέσα στη βιομηχανική περιοχή φωτίζονται από χθες με την τοποθέτηση νέου δικτύου, το οποίο κατασκευάστηκε είτε επιδιορθώθηκε σε κάποια τμήματά του από το αρμόδιο τμήμα ηλεκτροφωτισμού σε συνεργασία με τη ΔΔΕ. Προβήκαμε σε μια σημειολογική παρέμβαση το τμήμα ηλεκτροφωτισμού με τον άξιο προϊστάμενο τον κύριο Αρχάβλη. Κάνανε μια συγκροτημένη συνεργασία με τη ΔΔΕ. Κοστολογήθηκε αυτό το έργο, πληρώθηκε από το Δήμο και εγκαταστήσαμε 230 φωτιστικά, δίνοντας έτσι το πρώτο, αν θέλετε, δείγμα για το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περιοχή που ήταν ολοσκότεινη για δεκαετίες. Κάτι που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, ούτε μας τιμά. Αποδώσαμε το αυτονόητο σε αυτή την περιοχή που, έχω ξαναπεί, παράγει φως σε καθημερινή βάση για την πόλη και, αν θέλετε, για την οικονομία του τόπου. Ως εκ τούτου, το αυτονόητο αποδίδεται σήμερα με τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου, των στελεχών που έχουν απαρτήσει όλη αυτή την προσπάθεια. Και, αν θέλετε, γίνεται βιομηχανική περιοχή σήμερα του Ηρακλείου και ένας πιλότος, όπως τον αποκαλούν και οι συνάδελφοί μου σε όλη τη χώρα, για να προχωρήσει αυτό, αν θέλετε, αυτή η μέθοδο, αυτό το project που λέω εγώ, και στην υπόλοιπη χώρα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον κουμπαρά των ανταποδοτικών τελών και το επόμενο διάστημα θα συμπληρωθεί ώστε σταδιακά να φωτιστούν στο σύνολό τους όλοι οι δρόμοι μέσα στη βιομηχανική περιοχή. Ο φωτισμός θα είναι με φώτα LED, τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, και ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι εκείνος ο οποίος θα πληρώνει τους σχετικούς λογαριασμούς, αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο και θα συνεχίσουμε μόλις μας δοθεί η ευκαιρία και στα σημεία που τυχόν υπολείπονται. Τα ανταποδοτικά τέλη, γιατί δυστυχώς δεν προπληρώνονται από το γενικό κουμπαρά του Δήμου, αλλά από όσα διατίθενται από ανταποδοτικά τέλη. Και αυτός είναι ένας περιορισμός που μας ασφιχτιά πολλές φορές, αλλά δυστυχώς βάσει της νομοθεσίας μας περιορίζει εκεί.